ποτέ να κάνεις σεξ με την πρώην πεθερά σου? Όχι. Αυτό που απάντησες είναι ψέμα. Γιατί βρε Κώστα δεν την πηδάς την πρώην πεθερά σου? Γιατί? Επειδή είχε μουστάκι. Πώς είναι αυτός, βρε. Πώς σε προάβλια πήγες, βρε. Σε 7 άντρες, γυναίκες, μηχανές. Ό,τι βρήκες τώρα, βρε. Τι κόλλησες και εσύ. Τι πεθαρά κόλλησες. Αμαρτία του Θεού είναι τώρα, βρε. Δεν είναι. Δεν το λέω για μένα, είπε μάνα. Για τη φουγκαριά, για την πεθαρά σου. Πάω τώρα με τις πάπιες. Τόσες μέρες ήθελα να σου πω ένα ανέκδοτο. Μου επιτρέπετε να σου πω ένα ανέκδοτο? Αντέχετε το κρύο, ε? Για πάμε. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος. Το κρύο, αυτογνωσία λέγεται. Μάλλον είχε σχέση με παπάκια γι' αυτό. Από την πρώτη μέρα ήθελα να του πω μέρες τώρα γιατί το ξεχνούσε συνέχεια. Ήταν ένας τύπος που πήγε στο γιατρό, είχε ένα μικρό πρόβλημα. Ήταν λίγο βραδύγλωσσος. Καλημέρα σας, γιατρέ. Καλημέρα σου, λέει. Και το πηγαίνω στα πρόβλημα, αγρότης. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Hey, κυρίες και κύριοι. Στο 5 είναι η ερώτηση. Είναι ο Καμπουράκης ο Δημήτρης. Κάνει μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση στον Παπαθανασίου. Και η απάντηση του Παπαθανασίου νομίζω ότι αποτυπώνει. Εξηγεί τα πάντα. Αποτυπώνει την αλήθεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και η ερώτηση του Δημήτρη του Καμπουράκη είναι οι Αμερικάνοι φίλοι μας, λέγανε, είναι $1 million question. Έτσι. Η πιο δυνατή ερώτηση. Πού πήγαν τα λεφτά? Απλών. Ξανά την απάντηση. Προσέξτε την απάντηση του Παπαθανασίου. Πού πήγαν τα λεφτά? Απλών. Πεντακαθαρίδης. Εγώ τα λεφτά το φέτο. Γιατί κυρίες και κύριοι, εδώ που τα λέμε, αυτή είναι η ερώτηση. Πού πήγαν τα λεφτά? Πού πήγε ο ιδρώτας? Εκτός από αυτή την καθαρή απάντηση, η Ζένια έχει καλά την τέχνη του playback. Εντάξει, λίγο μπορεί να το έχει παρακάνει. Λίγο. Δηλαδή, ξέρετε, στο playback, επειδή δεν ήθελε να δείξει ότι έκανε playback. Η αρχή είναι το δύσκολο. Ναι, ίσως να άνοιξε λίγο περισσότερο το στόμα. Δηλαδή, λες, αναστενάζω, βγάζει φωτιά, αναστενάζω. Όλα ήταν λίγο έτσι. Δείτε το λίγο να.
σαν οι προφάσεις και οι αναστολές. Κοντεύεις να με σκάσεις με τις αναβολές. Απόψε θα ρισκάρω και θα έρθω να σε βρω. Και είναι να μην βάλω εγώ κάτι στο μυαλό. Φοβερό playback, σαν κινέζικη ταινία καράτε μεταχρονισμένα. Σαν το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Πήγαινε το κοριτσάκι και έλεγε θέλω να είναι από τη τζούρι.